Ένα καραβάνι αλληλεγγύης από την Κρήτη για τους πρόσφυγες παραδόθηκε στην Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου. Τόνοι τροφίμων, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης υπό την ομπρέλα της ΠΕΔ Κρήτης και του συντονιστικού της Κρήτης για τους πρόσφυγες. Στην Κρήτη έχουμε μια ευαισθησία για τους πρόσφυγες, γιατί έχουμε περάσει προσφυγιά και ξέρουμε τι σημαίνει και τι ανάγκες υπάρχουν στις περιπτώσεις αυτές. Νομίζω και οι υπόλοιποι Έλληνες ότι έχουν την ίδια ευαισθησία. Υπήρξε μια ανταπόκριση μη αναμενόμενη. Να είμαστε όλοι ενωμένοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Κρήτη το έχει αποδείξει εμπράκτως και θα συνεχίσει να το κάνει οποτεδήποτε χρειαστεί, όποτε τη ζητηθεί. Το επόμενο βήμα είναι η ευαισθητοποίηση για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί σε επόμενα στάδια, αν χρειαστεί και για τη φιλοξενία. Η ψυχή των Κρητικών μίλησε, είπε φανερά συγκινημένη η Περιφερειάρχης Αττικής. Μέσω των Κρητών συμπολιτών μας να δοθεί ένα μήνυμα σε όλη τη χώρα. Ότι δεν το κάνουν μόνο οι Κρητικοί, οφείλουν να το κάνουν όλοι, από τον Εύρο ως το Ηράκλειο Κρήτης, από τη Λευκάδα ως τη Θήρα. Τους ευχαριστώ πολύ στο όνομα όσων θα βοηθηθούν, όπως τους ευχαριστώ πολύ για μια πράξη που δείχνει ότι η πολιτεία μπορεί, πρέπει και οφείλει να λειτουργεί συντεταγμένα. Νομίζω ότι το περίσσευμα ανθρωπιάς αλλά και λεβεντιάς καταγράφεται με τη σημερινή τους ενέργεια. Και φυσικά νομίζω ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Κανένας στη χώρα μας δεν πρέπει να μείνει χωρίς να έχει τα πρώτα στοιχειώδη είδη για τη ζωή του, είτε λέγεται πρόσφυγας, είτε λέγεται ευπαθείς ομάδες. Και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε ως αυτοδιοίκηση ενωμένη σε όλη τη χώρα. Και δεν θα είναι το τελευταίο, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, που συνόδευσε την ανθρωπιστική αποστολή στην Αθήνα, μαζί με αντιπροσωπεία δημάρχων και αντιδημάρχων, καθώς και μέλη του συντονιστικού. Είναι μια πράξη ανθρωπιάς, είναι μια πράξη αλληλεγγύης, να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές και να δοθεί μια λύση στο δράμα αυτό των ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Είμαστε αλληλέγγυοι και οφείλουμε το αυτονόητο να το παράσχουμε με ιδιαίτερη αγάπη προς ανθρώπους αυτούς. Και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και άλλη βοήθεια. Έμπραχτα πλέον οι Δήμοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου, καθώς και της Δυτικής Κρήτης, αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους. Πραγματικά ο κρητικός λαός στέκεται αλληλέγγυος και είμαστε. Βάζουμε πρώτα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.